Θα ξεκινήσω από την παρατήρηση του Νίκου για αυτό που είχε περιγράψει παλιά ο συνασπισμός και αργότερα ο ΣΥΡΙΖΑ με τον όρο νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση υπό την ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γιατί νομίζω ότι εκείνη το κλειδί. Το κλειδί είναι, επειδή αναφέρθηκε και από τη Δώρα, η γεωστρατηγική διάσταση αυτής της συμφωνίας και των άλλων που αναφέρθηκαν προηγουμένως, πρέπει να είμαστε σαφείς ότι δεν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπως αυτή που αναφέρεται στη μαρξιστική βιβλιογραφία του υπερυμπεριαλισμού, αλλά σε μια κατάσταση στην οποία μια μεγάλη υπεριαλιστική δύναμη, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχει την πρωτοκαθεδρία στις αντιθέσεις που υπάρχουν, οι οποίες όμως ταυτόχρονα οδηγούν και σε ορισμένες συγκλίσεις. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως για το οικονομικό ΝΑΤΟ της TTIP, τι σημαίνει? Η Δύση, ένας ο δυτικός καπιταλισμός απέναντι στον καπιταλισμό των αναδυόμενων χωρών ή άλλων χωρών. Γιατί αυτό έχει σημασία να το επισημαίνουμε? Γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν αντιθέσεις τις οποίες πρέπει να μπούμε και να τις εκμεταλλευτούμε. Αυτό που ανέφερε ο Κώστας για παράδειγμα περί της παρέμβασης του πρεσβευτή της Γερμανίας με εντολή του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών στην Ουάσιγκτον στις 15/10, λέγοντας ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η αδιαφάνεια στις διαπραγματεύσεις, είναι χαρακτηριστικό των ρηγμάτων που υπάρχουν σε αυτό το μέτωπο, το οποίο δεν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως ενιαίο. Ακόμα και μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν αντιθέσεις τόσο σε επίπεδο κυβερνήσεων και χωρών, όσο και σε επίπεδο κομμάτων, κινημάτων, συνδικάτων, τα οποία πρέπει να μας απασχολούν, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στη σκέψη ότι μπορούμε να επιδράσουμε στις εξελίξεις. Από μόνοι μας είναι δύσκολα τα πράγματα, θα έλεγα μάλλον αδύνατον να σκεφτούμε ότι μπορούμε κάτι να κάνουμε. Επειδή αναφέρθηκαν προηγουμένως κάποιες ημερομηνίες, να προσθέσω και εγώ μία. Η Δώρα μίλησε για το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου το 2001, το γύρο της Ντόχα, και ο Νίκος αναφέρθηκε σε εκείνο στο οποίο ήδη είχε αναφερθεί η Δώρα, βρίσκοντας μία σύμπτωση το 2006 και το 2007, όταν με κάποια υποχώρηση πια του αντιπαγκοσμιοποιητικού κινήματος αρχίζουν αυτά τα οποία με την προσπάθεια των επιχειρήσεων να διευκολυνθεί το εμπόριο και οι επενδύσεις παγκοσμίως. Εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο πριν, γιατί νομίζω ότι εκεί, μια άλλη ημερομηνία, γιατί νομίζω ότι εκεί κυρίως βρίσκεται το κλειδί της μυστικότητας. Έκανε μία αναφορά ο Νίκος, αλλά θέλω να είμαι πιο συγκεκριμένος. Θα πάω στη σύνοδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου το 1999 στο Σιάτλ. Εκεί, αν θυμόσαστε, όσοι θυμόσαστε λόγω ηλικίας, εγώ τα θυμάμαι, ή και όσοι τα έχετε διαβάσει, υπήρξε μία σύγκρουση η οποία, κατά τη γνώμη μου, έγινε σε δύο επίπεδα, τόσο στους δρόμους του Σιάτλ, με τα κινήματα από όλο τον κόσμο, τα οποία είχαν συρρεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρείται μάλιστα το Σιάτλ, η μάχη του Σιάτλ, όπως τη λένε, ως ο θεμέλιος μύθος του κινήματος κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. Αλλά ταυτόχρονα υπήρξε και μία σύγκρουση μέσα στις αίθουσες των διαπραγματεύσεων. Αυτά τα οποία αναφέρθηκαν προηγουμένως για τα ορμονούχα κρέατα ήταν ένα αντικείμενο πολύ έντονη σύγκρουσης μεταξύ
της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, της εκπροσώπου τότε, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε, και του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Πασκάλ Λαμί. Από το όνομα του αυτού το θυμάμαι. Η οποία μαζί με τις αντιθέσεις που υπήρχαν για άλλους λόγους από τους εκπροσώπους των τρίτων χωρών για θέματα παιδικής εργασίας και άλλα, προσέξτε, οι διαδηλωτές έξω ήταν κατά της παιδικής εργασίας, οι εκπρόσωποι των χωρών τρίτου κόσμου μέσα ήταν υπέρ. Να είμαστε ρεαλιστές, να ξέρουμε πώς είναι η κατάσταση, μην κοροϊδευόμαστε. Μέσα λοιπόν από αυτό το κλίμα οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν και αυτό έδωσε ένα μήνυμα εκείνη τη στιγμή ότι κοιτάξτε, μυστικότητα και όσο το δυνατόν με λιγότερους φορείς που θα συζητούν. Το να συζητάει το Κογκρέσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Κομισιόν όπως είπε πριν η Δώρα, είναι μια πρώτη ασφαλιστική δικλίδα και να είναι μέσα σε ένα πέπλο απόλυτης μυστικότητας μια δεύτερη και ισχυρότερη ασφαλιστική δικλίδα. Πρώτον, γιατί δεν εκφράζονται με τη γνώση στον κόσμο αντιδράσεις στο εσωτερικό άλλων χωρών που αυτές με τη σειρά τους, βάσει και της θεωρίας περί κράτους του Πουλατζά, θα επιδράσουν ενδεχομένως και στις αποφάσεις των κυβερνήσεων. Άρα θα υπάρχουν συγκρούσεις και μπορούμε να καταλήξουμε σε αποτυχία. Να λοιπόν, γιατί ο τρόπος ο οποίος επελέγει, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διάβασα μάλιστα ότι υπάρχει και μία, από το 2013 υπάρχει μία νομοθετική πρόβλεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία απαγορεύει την κοινοποίηση τέτοιων πληροφοριών στο κοινό. Και από ό,τι αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πήγαιναν, όπως είπε η Δώρα, σε διάφορα μικρά δωμάτια και μίλαγαν. Και από ό,τι ξέρω, κάτι ανάλογο έγινε και στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο Γιώργος Σταθάκης έπρεπε να πάει στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα για να μάθει κάποια πράγματα, τα οποία μάλιστα δεν έπρεπε να πάρει και σημειώσεις, για να έρθει μετά να τα συζητήσει. Λέω λοιπόν ότι αυτό λοιπόν, έχοντας λοιπόν αυτό υπόψη, μπαίνει το ερώτημα που ήδη απαντήθηκε και από τους τρεις προηγούμενους ομιλητές, τι κάνουμε. Εγώ θα έλεγα τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, μια και έχω και την τιμή να βρίσκομαι και σε κάποιο όργανο αυτή τη στιγμή του κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνει είναι να διατηρήσει τα ταυτοτικά του χαρακτηριστικά και τις αξίες του, που είναι σε δύο επίπεδα. Σε αυτό που έλεγαν παλιά πριν μεταλλαχθούν οι Ιταλοί κομμουνιστές, να είναι ένα κόμμα των αγώνων και ένα κόμμα των θεσμών, της διακυβέρνησης. Λοιπόν, και τα δύο χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν να αναζητηθούν αυτές οι συμμαχίες στην Ελλάδα με τους τρόπους που ανέφεραν προηγουμένως οι προηγούμενοι ομιλητές, δηλαδή με πίεση των κινημάτων, αλλά και με πρωτοβουλίες του ίδιου του κομματικού οργανισμού. Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ενταχθούν σε αυτή την πάλη κατά της TTIP. Να θεωρήσουν, και κοιτάξτε εδώ είναι πάλι ένα πολιτικό ζήτημα, ότι ενώ όλοι ξέρουμε και ορισμένοι από εμάς το φέρνουμε και πολύ βαραίως, όλοι ξέρουμε το τρομερό, το βράχο που έχει πέσει επάνω μας με το μνημόνιο. Το μνημόνιο δεν είναι το μόνο πράγμα το οποίο κινείται στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, και έξω από το μνημόνιο, και αφού είχαμε, αν δεν είμαστε στο μνημόνιο, αυτές τις υποχρεώσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως θα τις είχαμε, όπως έχουν και άλλες χώρες. Άρα λοιπόν αυτή η προσπάθεια πρέπει να μπει μέσα μας, να μας διαποτίσει, να την αισθανθούμε ως μία από τις υποχρεώσεις μας. Οι συμμαχίες που πρέπει να αναζητήσουμε σε επίπεδο
κομματικών φορέων είναι περιορισμένες στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν πρέπει να εγκαταλείπει την κατάσταση. Οι διαφοροποιήσεις που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία δεν πρέπει να αποκλείσουμε ότι μπορεί να συμβούν και εδώ, παρά το ότι με το ισχύον πολιτικό δυναμικό οι ελπίδες είναι ισχυρότατες. Αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να ανοιχθούμε και κάνουμε κάποιες προσπάθειες τώρα σε αυτό. Αυτές πρέπει να επικεντρωθούν και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Μάλλον να απασχολήσουν, να μας απασχολήσουν και για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η σχέση μας με τους πράσινους στην Ευρώπη είναι θεμελιώδης στο συγκεκριμένο σημείο. Αλλά και κομμάτια που διαφοροποιούνται μέσα στα σοσιαλιστικά κόμματα άλλων χωρών, της σοσιαλδημοκρατίας άλλων χωρών. Εκεί υπάρχει δυνατότητα. Χωρίς αυτά, χωρίς μια τέτοια συνεννόηση, εγώ θα συμφωνήσω με τον Νίκο. Εμείς θα πιέσουμε και το κόμμα θα πιέσει και τα κινήματα θα πιέσουν. Και την κυβέρνηση και τη Βουλή θα πιέσουν να υπάρξει ένα βέτο στο Συμβούλιο Υπουργών. Ξέρουμε όμως τις δυσκολίες που υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Γι' αυτό χρειάζεται μια προετοιμασία από τώρα. Και αυτή, πέρα από αυτή που θα κάνει, που κάνει το κόμμα των κινημάτων, πρέπει να γίνεται και από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα πρέπει να αναζητώνται τέτοιες συμμαχίες. Να αναζητώνται γιατί όταν έρθει η στιγμή, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα το να είναι μία χώρα που θα θέλει η συμφωνία να είναι μεικτή και να είναι τρεις χώρες οι οποίες θα το θέλουν αυτό. Για να μην, θα έλεγα και δύο, αλλά είσαι και τρεις, αν θα μπορούσαμε να το πετύχουμε. Εκεί χρειάζεται να βάλουμε όλοι μας την ενέργεια, ένα μέρος μάλλον της ενέργειας, δεν έχουν πολλά να κάνουμε την επόμενη περίοδο, και μαζί με όλα όσα υπόθηκαν προηγουμένως και από τον Κώστα και τους άλλους για τις δράσεις μας σε τοπικό επίπεδο, με δημάρχους μας, με κινήσεις μας και όλα τα άλλα. Ο Νίκος ανέφερε κάτι και για την Βουλή. Εγώ με όλο το θάρρος μπορεί να, που έχω και απέναντι στον Νίκο, λόγω και παλιάς σχέσης, θα πω κάτι παραπάνω. Μπορεί να μην γίνεται, γιατί δεν τα ξέρω κι εγώ τα νομοθετικά καλά και είναι μάλλον αργά για να τα μάθω. Γιατί να μην υπήρχε μία επιτροπή υπό την Προεδρία του Νίκου για την TTIP. Μια επιτροπή, η οποία θα είχε ως στόχο να συλλέγει όλες αυτές τις πληροφορίες οι οποίες δεν τις έχουμε, να ήταν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής. Πιθανόν να υπάρχουν δυσκολίες αυτό, δεν ξέρω, ο Νίκος μπορεί να το πει. Έχουμε και κάποια προηγούμενα που δεν ήταν και τα καλύτερα δυνατά στο παρελθόν, ιδιαίτερα ως προς τη σύνθεση, όχι ως προς τη σύλληψη. Αλλά γιατί όχι. Από εκεί και ύστερα, το ενδεχόμενο να είναι μία μόνιμη υποεπιτροπή είναι προφανώς μία πιο εύκολη λύση, αλλά δεν ξέρω εάν θα ήταν μόνο για την, θα ήταν τόσο για την επιτροπή του εμπορίου, όπως την είπες, παραγωγής και εμπορίου. Εγώ νομίζω, να λοιπόν γιατί έκανα και την αρχική πρόταση, νομίζω ότι είναι και ένα θέμα της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, για την οποία επί τη ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω και άλλη μια φορά, γιατί το έχω πει και αρμοδίως, το λέω και σε σένα τώρα, αλλά και στο κόμμα συνολικά πρέπει να το πούμε, από ό,τι έχω μάθει δεν υπάρχει μία δεν υπάρχει. Γιατί λοιπόν να μην υπάρξει και αυτή. Η ενασχόληση σε διάφορα επίπεδα και με διάφορους τρόπους, τόσο πριν όσο και μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, με τα τρία επαχθή μνημόνια που επιβλήθηκαν στη χώρα μας, δεν επέτρεψε μέχρι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση την οποία στηρίζει, αλλά και στα συνδικάτα και τα κοινωνικά κινήματα της χώρας μας,
να δώσουν τη δέουσα προσοχή στη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων, τη γνωστή παγκοσμίως και στην Ελλάδα, με το αγγλικό ακρονίμιο TTIP ή TTIP, όπως τη λέμε εδώ. Πρόκειται για μια εμπορική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προετοιμάζεται με άκρα μυστικότητα, με διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών, οι οποίες επισήμως άρχισαν το 2013, αλλά που, σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, είχαν ήδη αρχίσει από το 2011 με συναντήσεις υψηλού επίπεδου ομάδων εργασίας. Όπως θα εξηγήσουν οι ομιλητές της εκδήλωσής μας, η εφαρμογή της TTIP, του οικονομικού ΝΑΤΟ, σύμφωνα με έκφραση της Χίλαρη Κλίντον, θα έχει εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις σε διάφορους τομείς. Καταρχήν στη δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία, στα εργασιακά δικαιώματα, στα προσωπικά δεδομένα, στο δημόσιο τομέα, στο περιβάλλον, στην υγεία και την παιδεία, στην αγροτική οικονομία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο κανόνας της ελλιπούς πληροφόρησης της ελληνικής κοινής γνώμης για την TTIP, καθώς και του ελλείμματος πρωτοβουλειών διαφόρων φορέων, επιβεβαιώνεται από τις εξαιρέσεις της, από τις εξαιρέσεις του, που αξίζει να αναφερθούν. Κάποιες δημόσιες εκδηλώσεις, συζητήσεις, σεμινάρια, ημερίδες του ελληνικού παραρτήματος του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ, το οποίο επιπλέον εξέδωσε στα ελληνικά το φυλάδιο στο οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως ο σύντροφος, του Ινστιτούτου Νίκος Φουλατζάς και του Πράσινου Ινστιτούτου. Η σχετικά περιορισμένη αλλά πολύ ενδιαφέρουσα αρθρογραφία στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ή η συμμετοχή σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και διεθνή συνέδρια βουλευτών, ευρωβουλευτών και γενικώς πολιτικών προσώπων, δημοσιογράφων, επιστημόνων και αγωνιστών των κοινωνικών κινημάτων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι σημερινοί ομιλητές Δώρα Κοτσακά και Κώστας Φωτεινάκης, ένας μικρός μάλλον αριθμός και μάλλον επίσης μικρής εμβέλειας κινητοποιήσεων στην Αθήνα και πρόσφατα στις Βρυξέλλες της ελληνικής πρωτοβουλίας Stop TTIP και άλλων φορέων. Πιθανόν έχουν γίνει και άλλες δραστηριότητες που μου διαφεύγουν και στις οποίες θα αναφερθούν οι ομιλητές. Με αυτά τα δεδομένα, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην νομαρχιακή Αλφα Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ για τη διοργάνωση της σημερινής συζήτησης, η οποία ελπίζουμε να βρει μιμητές στο άμεσο μέλλον, τόσο εντός όσο και εκτός του ΣΥΡΙΖΑ.